Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Mitchie Show, στη δική σας εκπομπή που παρακολουθείτε καθημερινά σε 9 παρά 20 μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ και την οποία διαμορφώνετε εσείς ψηφίζοντας σελίδα μας στο Facebook, τα πρόσωπα που θέλετε να δείτε. Έτσι δεν είναι, Μίμη Ανδουλάκη? Λοιπόν, κοίταξε, η ψήφος θέλει κότσια και τα κότσια είναι η κινητήριος δύναμη, το οξυγόνο της επανάστασης, σαν την επανάσταση με προσέγγιση που έκανε ο Σπάρτακος εναντίον των Ρωμαίων για να αποτινάξουν από πάνω τους τα δεσμά μιας κοινωνικο-οικονομικής βουλίας με πνευματικο-φιλοσοφικό υπόβαθρο. Με εννοείς, σύντροφε Πουρουπουπού? Όχι, όχι Φάνη, όχι, τι χάνεις Φάνη μου, Λεβέντη μου, τσολιά μου, Πουρουπουπού. Και τώρα φεύγουν σαν τεπίδες οι Γιάννοι, Πουρουπουπού με τον Αγκεμπένι, μπαίνει, το σασμάν του Αγκεμπένι και ο Θεός θα μας βοηθήσει στο σουτ και το χάσε Νίκο Ξανθόπουλε, ευτυχώς, Πουρουπουπού, το χάσε. Το χάσε όπως έχασα κι εγώ το κορίτσι μου τότε. Που περίμενα τρεις μήνες στο Καρνάγιο με το Γιακουμί, μέχρι να ακούσα από το βάθος τη γλυκιά της τη φωνούλα να μου λέει: ακόμα να πλύνεις κάνα σούβρα κορεακά μάτι τεμπελχανά. Μάρθα αγάπη μου που είσαι, πότε θα φανείς από το μουράγιο να ποτίσεις με αγιό κλίμα τα διψασμένα χείλη μου. Θα σου έλεγα κι άλλες 5-6 τέτοιες φίπες μάνα μου, αλλά δεν προλαβαίνω. Αρχίζει η εκπομπή και πρέπει να τη δω, όχι για μένα, για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Ο Βασίλης Λεβέντης, εν ώψη εκλογών, έκανε την πρώτη στρατηγική κίνηση. Πήγε ξανά στο συνέδριο του Πασόκ για να ζητήσει συγγνώμη για την προμηνών συμπεριφορά του. Σύντροφοι Πασόκοι, η Ένωση Κεντρών, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ξέρει να αναγνωρίζει τα λάθη της και να κάνει την αυτοκριτική της. Πριν λίγους μήνες ήμουν και πάλι εδώ και σε ένα πρωτοφανές για μένα ξέσπασμα, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι συνήθως είμαι πιο ήρεμος και από θιβετιανό μοναχό που έχει πάρει όρκος σιωπής, σας πέρασα γενναίες 14, βρωμόσκυλα του κερατά, ψυχαμερές αμοιβάδες, κοπρόσκυλα και κομματόσκυλα του ελαίους. Έτσι σας έλεγα τότε. Αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, έρχομαι να τίνω χείρα φιλίας σε στελέχη σας, καθώς οι εκλογές είναι κοντά και οι συνεργασίες χρειάζονται. Καταλάβατε? Και τώρα που σας ξαναβλέπω έτσι μαζεμένους όλους, που είσαστε σαν τους Ντάλτσονς, Ντάλτονς έξω από το κρατητήριο, απορώ γιατί σας έβρισα. Ποιο να πρωτοκαμαρώσω, ο κύριος Σιμίτης, βρωμερός και τρισάθλιος? Θέλω να πω ότι βρωμερός και τρισάθλιος είναι όποιος λέει ότι ο Ποκοπίκο του Πασόκου μας έβαλε στο ευρώ πρέπει να πάει στο διάολο και ακόμα παραπέρα μαζί με τους άλλους αγιοκδίτες που άμα τους γυρίσει ανάποδα θα στάξουν έσπα από τα πατσάκια τους. Κύριος Σιμίτης, ο φάρος του σοσιαλισμού, το κόσμημα του μεσαίου χώρου. Πώς? Ναι, διαμάντι από τα λίγα, βέβαια, διαμάντι. Κάθε χρόνο που κάνει reunion με τους παλιούς συντρόφους του, νοικιάζει μια πτέρυγα στον Κορυδαλό. Το λέω και γελώ, γιατί η μισή είναι μέσα. Να πάνε στο διάλο και αυτοί και όλοι τους το ζώοι. Αρκουδέδες, αρκουδιάδες, μαντρόσκυλα, κοπρόσκυλα, πετροκούναβα. Είναι όσοι δεν αναγνωρίζουν το μεγαλείο του Γεωργάκη Παπαντρέου που βλέπω απέναντί μου. Κοιτάξτε τον συντρόφι σας και σύντροφοι. Κοιτάξτε τον, γνωρίζετε. Αυτός είναι. Κάθε φορά που νιώθω ότι αυτός ο τόπος έχει μέλλον, θυμάμαι τα μοσχάρια οι Έλληνες έβγαλαν τον Γεωργάκη πρωθυπουργό και εύχομαι να πατήσει το κουμπί ο Κιμ και να εξελευθείτε μοσχάρια ξεκαπίστρωτα, δοσύλλογοι, κλέφτες και απατεώνες. Να πάτε όλοι στο γεροδιάλο, όλοι. Βλέπω μετά τον κύριο Βενιζέλο που είναι πιο αγνός και από παρθένο γιαούρτι. Και συγκινούμε, κυρίες και κύριοι. Συγκινούμε. Πώς? Όχι, κάτι μυρίζει εδώ, συγκινούμε. Καταλάβατε? Κανονικά θα έπρεπε να κάνει μίμηση και να ζητήσει αποζημίωση από τον Νίξον για το Watergate. Είναι το μοναδικό σκάνδαλο τα τελευταία 150 χρόνια που δεν είναι εμπλεγμένος ο βρωμερός και τρισάθλιος, ο σαχλοκούδρος, εγκληματοκόλος, να πάει στο διάολο και αυτός και όσοι... Και όσοι δεν αντιλαμβάνονται τι έχει προσφέρει στη χώρα αυτός ο πολιτικός ογκόληθος. Καμαρώστε το, καταλάβατε? Το βλέπετε, το μπέμπι ζωή να έχει. Το θυμάστε που έβγαινε μαζί με την άλλη τη μούργα της δεξιάς
Το πρετεντέρι! Και έλεγε ότι ο έμφυα δεν είναι φόρος αλλά ασφάλιση του κινδύνου για τα σπίτια σας. Και εσείς ζώα, τούβλα, μονοκύτταρες αμοιβάδες, αντί να του βάλετε το ασφάλιση του κινδύνου στο ελικοδρόμιο που είχε ακόλο, πήγατε και το ψηφίσατε. Βόδια, βεδουίνοι, μοσκαροκεφαλές. Ψηφίσατε αυτό το καθίσημα, αντί να το στείλετε να πάει στο διάολο. Θα μας συναντήσω και τα υπόλοιπα λαμπρά κουμάσια του κινήματος που ευεργέτησαν τον τόπο. Ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό δεν είναι κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση κακουργημάτων στην Ελλάδα. Σας βλέπω έτσι που κακόχρονο έχετε και σας καμαρώνω. Να μα την Παναγία! Πώς? Ναι, πώς το κατα... Γιατί κάνετε ου, ε? Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες του Βασίλη Λεβέντη? Προτιμάτε τα γλυφοκολλητά που σας κάνουν οι άλλοι κόλακες και όχι οι σκληρές αλήθειες του Βασίλη Λεβέντη? Δεν αφήνετε τον Βασίλη Λεβέντη να ολοκληρώσει, ε? Φασισμός, προδοσία, φασιστική προδοσία, προδοτικός φασισμός. Να πάτε στο διάλο όλοι. Μαντέλιδες, παλιοτσουκάτι, κοπρόσκυλα, τεμπελόσκυλα, πρασινόσκυλα. Πού είσαι από εδώ, φεύγω, αποχωρώ. Φεύγω, αποχωρώ, κύριε. Δεν μπορώ, δεν άντε, παρακαλώ, παρακαλώ. Αποχωρώ. Στην εκπαιδευτική τηλεόραση του Sky, το Power of Love, όλοι τα είχαν με τον Σοκράτη. Και από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η σχέση μου με τον Σοκράτη είναι φιλική και μέχρι εκεί, και δεν έχει υπάρξει κιόλας αυτό το χουφτώμα, γιατί θα το θυμόμουν και θα το επέτρεπα, έληξε η παρεξήγηση, νομίζω, έτσι. Εσύ, Σοκράτη, κατάλαβες γιατί μπορεί να ενοχλήθηκε? Και ο Δώρος και η Αθηνά. Γιατί ζηλεύουν την ομορφοσύνη του Σοκράτη, ας πούμε, ρε φίλε. Η Αθηνά, ας πούμε, κάθε φορά που βλέπει τον Σοκράτη να περνάει μπροστά της, ξερογλύφεται σαν θαλάσσιος ελέφαντας που έχει φάει δύο κοπάδια μαριδάκια, ας πούμε, ρε φίλε. Βγαίνω στην κουζίνα να πάρω τον πυροσβεστήρα να σβήσω τη φωτιά του μετροπόντικά μου, που όλη μέρα πετάει σπίθες σαν πυρακτωμένη φλάτζα, και κάθε φορά που κοζάρει τον αργαλιό μου με αυτό το μάτι, που είναι σαν κουτσομούρα με ίκτερο, πρέπει να τον φτύνει τρεις ώρες μετά η θεία μου η Ευτέρπη για να το ξεματιάσει, ας πούμε. Εντάξει, ρε φίλε, το ξέρω ότι είμαι πιο γλυκοτσούτσινος και από τον Άγγελο Αντωνόπουλο στην αναζήτηση, τότε που είχε μαρκελέψει το μισό νησί στις διακοπές. Τώρα τι να κάνω, ας πούμε, ρε φίλε, να μου πατήσω δίεση 21, δίεση, να μου βάλω απόκρυψη ομορφιάς, να μην φαίνομαι, ας πούμε. Έλα, ρε φίλε, τώρα αφού όλοι το ξέρουν ότι ο Μένιος Τσαπάρας και ο Τσοκράτης, ας πούμε, δεν χουφτώνουν, απλώς έχουν καπουλομαγνήτη και τα καπούλια πηγαίνουν στο χέρι τους, ας πούμε. Και το κάνουμε τώρα θέμα, ας πούμε, ρε φίλε. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να κάνει μια αθώα φάρσα στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς? Ναι, ο ίδιος. Σας πω, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σοβαρά? Τι λέτε, να είναι σοβαρά στα αστεία? Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να κάνετε κάτι, διότι θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Εγώ για εσάς το λέω. Τι μου λέτε? Έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Μαρινάκης. Έχουν περάσει 22 ολόκληρα λεπτά και ακόμα να βγάλει ανακοίνωση στήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Τι γνώμη θα σχηματίσει για εσάς, ε? Θα σας μαλώσω. Ντα, ντα. Πότε έγινε αυτό? Πριν λίγο. Πήρε χθες 12 το βράδυ τον κύριο Φλαμπουράρη. Γιατί? Πού να ξέρω. Εκείνη την ώρα σηκώνα τον Αλέκο σαν το βοηθινό του ύπνο. Και δεν μπορούσε να απαντήσει. Είπε, όχι μωρέ, τώρα με να σηκωθώ, να βρεθώ, να το σηκώσω, να απαντήσω, να πω μπρος, να μου πούν ποιοι είναι, να τους καταλάβω, να τους ρωτήσω τι θέλουν, να μου απαντήσουν. Όχι, απ' την κούραση θα χρειαστεί να κοιμηθώ άλλες 25 ώρες για να ανοίξω. Άστο να πάει στο διάλο. Αλήθεια? Όπως σας βλέπω και δεν με βλέπετε. Και μετά του έστειλε μήνυμα και του έγραψε ότι αν δεν το σηκώσει, θα τον παίρνει τηλέφωνο κάθε βράδυ μέχρι να σκοράρει ο Μυραλάς. Μα καλά, δεν τα ξέρατε όλα αυτά? Δεν είχα καμία πληροφόρηση. Ο κύριος Μαρινάκης το διαψεύει και λέει ότι όλα αυτά είναι αποκύματα της φαντασίας του κυρίου Φλαμπουράρη. Μα καλά, εσείς δεν θα βγάλετε ανακοίνωση στήριξης? Θέλετε να σας κρατάει μούτρα μετά, ε? Μισό λεπτό, πρέπει να ρωτήσω και τον Άδωνη. Σε μισό λεπτό, μπορεί να είναι αργά, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα πρέπει να στηρίξετε τον κουμπάρο της οικογένειας. Ναι, μείνετε ήσυχος. Κύριε Μητσοτάκη, πραγματικά απορώ. Τα πιστεύετε αυτά που γράφετε? Όχι, αλλά λέμε και καμιά να περάσει η ώρα τώρα. Μη... Με κάνετε και γελό. Τι αετός είναι αυτός, Παναγία μου. Αμάστο το κατάπιε. Και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, τρομάρα του. Ναι, παρακαλώ. Μαρινάκης εδώ. Καλησπέρα, κύριε Τσίπρα. Ποιος? Βαγγέλης Μαρινάκης. Έμαθα ότι με ψάχνατε. Εγώ, πότε? Μου το είπε ο κύριος Φλαμπουράρης, που τον πήρα χθες τηλέφωνο.
Πότε μιλήσατε με τον κύριο Φλαμπουράρη? Τη μέρα που σκόραρε ο Μιγαλάς. Κύριε Τσίπρα, στην π***α που τα ***ες, δεν νομίζω τα εκεί. Η πιο αγαπημένη παρουσιάστρια μικρών και μεγάλων, η Βίκη Φλέσσα, επανήλθε δρυμύτερη στην ΕΡΤ. Ο κινησμός ως αποτύπωση των πιο ανομολόγητων παθών που πνίγηκαν στον βυθό του καθώς πρεπισμού, χαμένα στην εξουσία των πρέπει, που ο πουριτανός γιος επέβαλε στη μάνα. Σίγμουντ Φρόιντ, η ζωή του Περεγώ. Τα μήλα Κουλίεβα, η ζωή που δεν έζησα. Δεν έχω δει τη σειρά, αλλά έχω δει μια σύντομη απόδοση περιεχομένου στο Ex-Hamster. Τι τίτλο είχε? Cougar Mother Seduces Her Son, Best Friend. Ο κρυμμένος πόθος που σιγόκεγε τα ανεμοδαρμένα στήθη της δόλιας μάνας. Σχημαζόμενης μούσας των ταινιών του Νίκου Ξανθόπουλου, βγήκε στον αφρό της θάλασσας των επιθυμιών που ως εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή ήθελε να ζήσει. Και τότε λες? Γνώρισε τον Εμίλιο Χιλάκη και της τον σφύριξε. Η αχτιασίδωτη αλήθεια του ερωτικού κελεύσματος που στα άλλα χείλη των ασεβών μοιάζει με ύβρι, καθώς παρομοιάζεται με τον ήχο του στραγαλιού στη σφυρίχτρα την ώρα που επιβήτρας άρχων του αγώνα θοπεύει με μανία την αντίπαλη ομάδα δίνοντας πέναλτι 6 μέτρα έξω από την περιοχή. Παπουτσέλης. Παπουτσέλης πάλι, ωε, ωε. Παπουτσέλης πάλι, ωε, ωε. Καλό ξημέρωμα. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι έφυγε, ο Βασίλης Λεβέντης επέστρεψε δρυμύτερος στο συνέδριο. Ποια! Νομίζετε ότι έφυγα, ε! Λάθος! Επέστρεψα! Γιατί μετά το ελαφρολαϊκό, τώρα ήρθε η ώρα για το σκληρό ροκ. Να πεθάνετε όλοι! Προδότες δημοκρατικής παράταξης, σοσιαλιστικά καθιζήματα του ελέγχου, μπεκροκανάτες κανάγες! Οι φίλες του δημοσίου που έχετε ρουφήξει το έσπα του λαού με τον μπουρί της αποκέντευσης σαν τον κόμι Δράκουλα. Πάλι ου κάνετε, τολμάτε να κάνετε ου εις τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, εις τον μεγάλο Βασίλη Λεβέντη. Μαμά, ρίχνετε μπουκάλια, ρίχνετε για να θυμώσετε Βασίλη Λεβέντη. Τσουκαλάδες κοπρίτες, σαλτιπάκι, σοσιαλιστικά παράσιτα, να πεθάνετε όλοι. Δεν θυμάμαι να σας το ξανά από αυτό, αλλά να σας το είπα δεν πειράζει. Να πεθάνετε δυο φορές. Φασισμός, προδοσία, να πάτε στο γιο διάλογο και τα κοπρόσκυλα που ήρθαν εδώ πάνω. Ξαναφεύγω κυρίες και κύριοι. Φίλες και φίλοι, λίγο πριν ρίξει η αυλαία το Meet Show, σας παρουσιάζουμε τα 20 καλύτερα βίντεο της εφετινής χρονιάς, έτσι όπως τα ψηφίσατε εσείς μέσα από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Στο νούμερο 11 έρχεται με φορά ο Στέφανος Χίος, με μάτι που γυαλίζει για να δώσει τη ρέστα. Θυμηθείτε το ξέσπασμά του που έγινε αμέσως viral. Δείτε ρε τι θεματάρες, ρε. Δείτε θεματάρες να μορφωθείτε ρε. Θα σας αρέσουν, ε! Εκτιάστε μας τώρα! Ας δεν σηκώσε! Αρκετά! Με κοιτάς εμένα, έτσι! Δεν σε κοιτάω, ε! Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Έλα, ποιο βόδι είσαι. Τι, καλησπέρα Στεφανή. Τι είπες, μωρή, σαλιωμένη ατσούλια. Τι είπες. Τι είπα. Είπες τον επιβίτωνά σου με το μικρό. Τόλμησες να αποκαλέσεις τον κουσκούνι σου Στέφανο. Και όχι, κύριε Χίο.